Δεν το είδες, απλά δεν το είχες σιδερώσει και το ξέρεις από το γύρισμα. Όχι, μπορεί να ήταν και μια χαρά. Ήθελα να το κάνουμε πρόσεχε. Εσύ μίλαγε στο διάλειμμα. Είδες όμως. Είδες όμως πόσο παραπονιάρης είσαι, πόσο γκρινιάρης είσαι. Γιατί? Γιατί τρέχεις μπροστά, ενώ πρέπει να έχεις υπομονή. Εγώ υπομονή έχω, εσύ χρόνο έχεις. Εγώ έχω. Κάτσε να τελειώσουμε μαζί, αμα είναι. Να τελειώσουμε μαζί δεν είναι ωραία έκφραση. Εντάξει. τελείωσε πρώτη γιατί είμαι κύριος. Λοιπόν. Βαγγέλη, καταρχήν άκουσα ότι κάνεις μόνος σου τις δουλειές πια. Άρα είσαι αυτόνομος, ανεξάρτητος. Όχι. Γιατί είπες ότι δεν θέλεις ανθρώπους να έρχονται και να κάνουν ψυχικά. Εντάξει, έτσι είναι. Θέλεις αυτός που το κάνει να το νιώθει. Έχω δεχτεί και δέχομαι βοήθεια. Άρα πρέπει να βρεις μια σύντροφο ζωής, εκεί το πάω. Εντάξει. Έχεις βρει κάτι? Υπάρχει κάτι αυτόν τον καιρό. Ελπίζω να φέρετε γούρι και να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί. Το θέμα είναι, Βαγγέλη μου, ότι στις δημόσιες σχέσεις το έχεις. Κάνω δηλαδή, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει, ποιον πραγματικά ξεχωρίζεις και θα πεις αλήθεια, όχι δημόσιες σχέσεις. Κοίτα, όχι, είναι 2-3 για διαφορετικούς λόγους τώρα. Ωραία, τον πρώτο. Εντάξει. Λοιπόν, με σειρά. Εντάξει. Σίγουρα στον Παντελή θα γυρίσουμε, έτσι. Είναι κάτι που μας συγκλώνει σε όλους, οπότε δεν μπορώ. Βγάλε να... τον Παντελή Παντελίδη έξω. Λοιπόν, εντάξει, Πασχάλης ο Τερζής με έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα, τον γνώρισα το 2006. Με τιμά ακόμα και με συμβουλεύει σε πάρα πολλά πράγματα. Όπως με στο να μην ασχοληθώ με την πολιτική, ας πούμε, που μου είπε πρόσφατα. Ο Δημήτρης ο Κωνσταντάρας που είδες με έμαθε να αρθρογραφώ και έτσι ξεκίνησα να στείνω τον blog μου. Έτσι. Πώς το λένε το blog σου? Με άλλα μάτια. Για να μην μπερδεύεσαι, είναι εδώ. Το έκανα έτσι. Πώς ξαναπέστε για τους τηλεθεατές. Με άλλα μάτια, blogspot.com. Με άλλα μάτια. Ο Παναγιώτης ο Κουρμπλής μου δώσε μοναδικές ευκαιρίες. Κάνουμε διαφήμιση. Τρέχεις, μην τρέχεις. Σε βιάζει κανείς. Με άλλα μάτια.blogspot.com. Έτσι, έτσι. Μία λέξη, έτσι συμβολικά τη χρησιμοποίησα για να μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι ψυχή με ψυχή, αυτό που ανέφερες σωστά πριν. Έτσι. Μου είπες και κάτι ότι το έκανα καλά. πολλά μπορώ να σου πω. Εντάξει. Πάμε. Ο Παναγιώτης ο Κουρμπλής μου έδωσε μοναδικές ευκαιρίες να αναδειχθώ. Είμαι δίπλα του ως νομικός σύμβουλος. Δεν με λυπήθηκε, με πήρε για τις γνώσεις μου και για όσα έχω κάνει στο αναπηρικό κίνημα. Εκείνος δεν μπορεί να σε λυπηθεί, γιατί ουσιαστικά βαδίζεται σε ίδια μονοπάτια ζωής. Βέβαια. Έχουμε πολλές κοινές αφετηρίες. Έτσι. Και ο Γιάννης ο Ζουγανέλης για να κλείσω. Που... Γι' αυτό περίμενα να μου το πεις πρώτο, αλλά τα έβαλε σε μια αρχή. Τα έβαλα. Ο Γιάννης ήταν απίστευτος, μου έδωσε ευκαιρία. Δικηγορικά. Έχουμε και φωτογραφία με τον Γιάννη Ζουγανέλη. Θέλω να το πούμε αυτό και στους τηλεθεατές. Ωραία. Έχουμε κάνει πολλά με τον Γιάννη. Από το να γράψει ένα βιβλίο και σε CD για να είναι προσβάσιμο σε τυφλά παιδιά, σε μαθητές με προβλήματα όρασης, τους μύθους του ΕΣΟ που τους τραγούδησε. Γιατί ξέρεις τι κρίμα είναι, πόσο στεναχωριόμαστε όταν ως παιδιά δεν μπορούμε να πάρουμε ένα βιβλίο που το διαβάζεις εσύ και οι υπόλοιποι εδώ με τα μάτια σας και εμείς δεν μπορούμε ούτε καν να το αγγίξουμε. Δεν υπάρχει και πρόσβαση σε ένα παραμύθι. Το σημαντικό είναι ότι σου έδωσε και δουλειά στο δικηγορικό σου γραφείο. Γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να νιώθω τον νύκτο μου σε έναν άνθρωπο, αλλά επί της ουσίας να του δείχνω. Έτσι, μπράβο. Ότι τον επιλέγω για μια δική μου υπόθεση να τη φέρεις πέρα. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησα, με βοήθησε με τη διαφήμιση. Δύο φορές με έβριζε, μία μου έλεγε καλά λόγια. Οπότε όλο αυτό. Αυτό σε βοηθάει, νομίζω, εσύ. Πάρα πολύ. Ναι, ότι ναι, όταν σε βρίζουν, σε βοηθιέσαι. Ναι, θέλω να ακούω λίγο. δεν μπορώ μόνο καλά λόγια. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Έμαθα ότι γκρινιάζει σήμερα και να κάτσω να πάω. Μπορώ να σε επιβεβαιώσουμε και. Ωραία. Για πες και με τον Παντελή Παντελίδη πώς είναι που είναι το τελευταίο μας κομμάτι σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, νομίζω μας συγκλώνει σε όλους και θα ήθελα έτσι και μέσα από τη δική σου εκπομπή. Είχες δώσει και μια συνέντευξη στην Εσπρέσο παλιότερα. Παλιότερα, ναι, και έτσι εμφανίστηκε εκείνες τις δύσκολες μέρες ξανά αυτό το δημοσίευμα. Είχαμε κάνει μια απίστευτη εκδήλωση, μας είχε στηρίξει ο Παντελής. Ένα πρωτότυπο, είχε έρθει και είχε συμμετάσχει στο πρωτότυπο Δείπνο στο Σκοτάδι,
σε μια εκδήλωση που κάνω με συνεργάτες μου, κλείνουμε ένα εστιατόριο, απαγορεύουμε κάθε φως μέσα και πρέπει όλοι να φάτε, να πιείτε χωρίς να βλέπετε, έτσι, ακολουθώντας δικές μας οδηγίες. Το είχε ζήσει ο Παντελής αυτό το Μάρτιο του 2013 και μάλιστα τα έσοδα τότε της εκδήλωσης πήγαν για να κάνει χειρουργείο ένα κοριτσάκι 2 χρονών ανοιχτής καρδιάς. Έπρεπε να βγει στην Ελβετία από εμάς, από αυτή την κινητοποίηση. Το πρωθυπουργικό αεροπλάνο τότε μετέφερε τη μικρή ζωή στην Ελβετία και επέστρεψε και δυστυχώς έσβησε σε ελληνικό νοσοκομείο το κοριτσάκι. Κάπως έτσι λοιπόν τον είδα να μην κολώνει, συγγνώμη για την έκφραση, τον Παντελή. Σε έχουμε συνηθίσει να λες τέτοιες εκφράσεις. Το έζησε απίστευτα. Ήταν από τους ανθρώπους που δεν κάναμε μεν κάθε μέρα παρέα, αλλά μου έκανε εντύπωση που ήταν ψηλά, ήταν φτιαγμένος για κορυφές και όμως θα σου απαντούσε στο κινητό τηλέφωνο. Θα έμπαινα στην παρέα που ταιριάζαμε μαζί στο Ήλιον με κοινούς φίλους, θα σηκωνόταν να με χαιρετήσει πρώτος. Δηλαδή το ξεπερνούσε αυτό, ήταν πάντα ευγενικός, ήταν απίστευτος. Μου έλεγε, καθόμασταν δίπλα, έπαιζε με την κιθάρα τραγούδια που του ζητούσαμε όλοι. Είχαμε περάσει κάποια βράδια πολύ συγκινητικά και εντάξει, είχα βγάλει και μια συνέντευξη στο blog μου που μας είχε δώσει στο ραδιοφωνικό σταθμό που ασχολιόμουν έτσι ερασιτεχνικά κάποτε. Και είναι ανατριχιαστικό. Μας έλεγε εκεί ότι έχω μια δυναμία σε ένα τραγούδι μου, στο λιώμα σε γκρεμό. Και το ακούς τώρα και είναι λίγο έτσι τραγική ηρωνία. Ελπίζω να είναι καλά και εκεί που είναι, δηλαδή πραγματικά να είναι πάλι ψηλά, να είναι ανάμεσα στους αγγέλους όπως το άξιζε. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Τι σε ενοχλεί πιο πολύ, Βαγγέλη, από τον συνάνθρωπό σου? Να νομίζει ότι τα ξέρει όλα επειδή τα βλέπει όλα. Υπάρχουν πάρα πολλές κρυμμένες αλήθειες και μέσα μας και στους άλλους ανθρώπους που για να τις δεις πρέπει να κλείσεις τα μάτια ή να κοιτάξεις πάρα πολύ έντονα πίσω από την βιτρίνα, πίσω από την πρώτη εντύπωση, πίσω από τον τοίχο. Τι είναι για σένα σκοτάδι? Σκοτάδι είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν χαμογελάει. Πώς τον αντιλαμβάνεσαι εσύ όταν δεν χαμογελάει? Εισπράττω αυτή τη μελαγχολία, την κατάθλιψη στη φωνή, αυτή την πεσμένη ενέργεια. Εγώ θέλω ο άλλος έτσι να εκτιμά τη στιγμή που ζει. Όταν γύρω μας σκοτώνονται, ας πούμε, παιδιά στον πόλεμο κλπ. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην ζούμε το τώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα να φυλακίζουμε τις στιγμές που το χρόνο περνάει μπροστά μας. Γιατί κάπου κολλήσαμε, γιατί δεν βγήκε καλά το χρώμα στα μαλλιά σήμερα ή χάλασε το αυτοκίνητο. Αυτό ψηλό είναι αλήθεια. Άμα βγει αποτυχία το χρώμα, εσύ δεν το χρειάζεσαι γιατί τα μαλλιά σου είναι μαύρα ακόμη. Αλλά όταν αρχίσουν να σπρίζουν, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άντρες που τα βάφουν. Ειδικά στη Βουλή υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι. Το πιστεύω, αλλά λίγο ας σκεφτούμε όλοι. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνο εδώ, αλλά σκεφτούμε όλοι πόσα χάνουμε. Έτσι, πόσα χάνουμε τώρα λόγω της όρασης που μας παραπλανεί, είναι λίγο τεμπέλικη αίσθηση, μας φυλακίζει στη φωτογραφία, στην πρώτη εικόνα. Σε τι σε βγάζει συνήθως το φως? Μιλάω πολλές φορές εδώ και 10 χρόνια σε σχολεία, σε παιδιά και τους λέω ρωτήστε εκομπλεξάριστα για την αναπηρία ό,τι θέλετε για να τη γνωρίσετε και να μην τη φοβάστε. Όταν μου χαρίσει ένα παιδί μια ζωγραφιά, πραγματικά εκεί λέω ρε γαμώτο, μακάρι να την έβλεπα, είναι από τις λίγες στιγμές. Έχεις κάνει προσπάθεια εσύ να ζωγραφίσεις? Έχω κάνει, προσπαθώ όμως να το κάνω λίγο πιο ανάγλυφα, ας πούμε δαχτυλομπογιές, ξέρεις, κάπως έτσι, για να μπορεί να ελέγξω το αποτέλεσμα. Άνθρωπος που είδε ζωγραφιά σου, τι σου είπε ότι ζωγράφισες τελικά? Μου είπα, αγόρι μου, ας το κάνει κάτι άλλο. Τι, δεν πέτυχες τίποτα? Δεν θέλω να μου λένε όλο καλά λόγια. Εντάξει, το βγάζω με το δικό μου τρόπο. Έτσι, βγάζω το σχήμα όπως το είχα αγγίξει. Ωραία. Δηλαδή και την υπογραφή μου, άμα σου βάλω, βγαίνει λίγο το β, το α λίγο μεγάλα. Βγαίνει το α το κεφαλαίο σαν το τρίγωνο που βάζεις όταν κλείνεις το δρόμο, επειδή έσκασε το λάστιχο, το απλώνω. Έτσι σου το έχουν περιγράψει ή το αντιλαμβάνεσαι? Έχω πιάσει ανάγλυφα γράμματα και έχω προσπαθήσει μετά να αντιγράψω αυτό το ανάγλυφο όπως το ένιωσα για να βγει η υπογραφή μου κάπως έτσι. Γιατί λόγω της δικηγορίας υπογράφουμε συχνά, ξέρεις. Ποια στιγμή ήταν ένας άνθρωπος που σε έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και ήθελες να το τα πετάξεις όλα στο κεφάλι του? Αλήθεια θα πεις.
Μία κατάσταση με έφερε σε δύσκολη θέση όταν μετά τις δημοτικές εκλογές, αν θες, του 2000, πριν δύο χρόνια, που εκεί οι συμπολίτες μου με τίμησαν μετά από μία επιτυχημένη θητεία αντιδημαρχίας και βγήκα πρώτος σε ψήφους στο Ήλιο. Όχι, πάντως, το πες, θα βγει. Ήταν ο καλύτερος που είχαμε στο Δήμο μας. Ξέρω, είναι και άντρας μου στο Δήμο Ηλίου. Γι' αυτό και γρήγορα βρέθηκα να είμαι έτσι απομονωμένος και πολιτικά ίσως το σύστημα, αν θέλεις, δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή μας τη συνύπαρξη χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς άλλου είδους έτσι, ανταλλαγές. Αυτό λίγο με στεναχώρησε, γιατί νόμιζα μέχρι τότε ότι η δουλειά μπορεί να αμείβεται συνεχώς. Τελικά είδα ότι θέλει υπερπροσπάθεια, εάν εσύ αξίζεις, αλλά δεν έχεις background, δεν έχεις πολιτικό τζάκι. Ποια είναι η φιλοσοφία ζωής σου? Είναι ένα μότο που έχω κλέψει από ένα τραγούδι και το λέω στο blog. Μέσα στην αλλαγή βλέπω με άλλα μάτια. Εγώ θα ψάξω την αισιοδοξία και χαμός να γίνεται γύρω μου. Και τι αγαπάς περισσότερο? Έλα. Την Κρήτη. Κι εγώ την Κρήτη, την ρε Κρήτη. Φίλε μου. Έχω καταγωγή. Έχω καταγωγή από τα Χανιά. Γιατί έτσι. Την Κρήτη, δεν πιστεύω αυτή που έχει ερωτευτεί να είναι κριτικό πουλά. Όχι, τώρα όχι. έχω περάσει και από εκεί. Είμαι από τα Χανιά, έχω καταγωγή. Είναι δύσκολες οι κριτικές πάντως. Μ' αρέσει το Αντάρτικο εμένα, ξέρεις λίγο έτσι. Είναι διαγερτικό. Δεν υπάρχει. Έτσι. Πόσο χρονών είσαι τώρα, Βαγγέλη? Για να δω. Το 88 έχω γεννηθεί, είμαι στα 28 τώρα. Έχεις πολλά μπροστά σου ακόμη. Σκέφτεσαι κάτι, να μου γνωρίσεις κάποια φίλη σου, κάτι. Αυτό, όχι, κοίταξε. Να δώσω το Facebook θέλεις, εδώ να. Όχι, μη θέλεις τώρα. Υποτίθεται ότι είσαι σε έναν δρόμο μπροστά. Έχεις μια κοπέλα που θα την. Έχεις δίκιο τώρα. Και για τώρα το παίζεις σε πολλά ταμπλό. Για να μην καώ θα πω ότι δεν είδα τη διασταύρωση. Συγγνώμη. Είμαι εννοείται σε ένα δρόμο. Προχωράμε. Πρέπει να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα το κρατήσουμε στην παρέα, γιατί μετά η Κατερίνα Ισουλιώτη, αυτή είναι επεσηματίας, βρήκε την αδελφή της Φουρέιρα και της είπε για τους κλέφτες που μπήκαν μέσα μετά τις διαφημίσεις. Το σπιτικό της μετά τις διαφημίσεις.